Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και απόψε κοντά σας, μαζί σας, με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής, εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης, εκδότης της εφημερίδας Ανεξάρτητος Παρατηρητής, εξού και ο τίτλος, και είμαστε εδώ για να πούμε πάρα πολλά, για να τσακίσουμε τα ψεύδι τα οποία έρχονται το ένα μετά το άλλο από την κυβέρνηση, η οποία έχει βαλθεί να εξοντώσει το ελληνικό λαό, εξαπατώντας τον ταυτόχρονα. Φίλες και φίλοι, στη Μάνδρα μετράμε πια 24 νεκρούς και δυστυχώς κανείς δεν τιμωρείται για αυτό το έγκλημα και κανείς δεν παρετείται. Η κυρία Δούρου, η οποία είναι υπεύθυνη περιφερειάρχης, όχι μόνο δεν παρετείται, αλλά είχε το θράσος να κάνει και μήνυση, εμφανιζόμενη ως κατήγορη αντί για κατηγορούμενη. Έχουμε αυτές τις μέρες και το σκάνδαλο, το όπως έχει αποκληθεί, Καμένος Γκέιτ, με τα όπλα, τον οπλισμό που ήθελε να πουλήσει η ελληνική κυβέρνηση στη Σαουδική Αραβία με κάποιο μεσάζοντα. Θολώσαν τα νερά με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι τελικά δεν ήταν μεσάζοντας αλλά εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η οποία Σαουδική Αραβία τελικά δεν τον αναγνώριζε, αυτό ξέραμε εμείς. Το θέμα είναι ότι θα δίνανε οπλισμό για να βομβαρδίσουν τα παιδιά της Ιεμένης, για τα οποία κάποτε νοιαζόταν ο κύριος Τσίπρας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που ήταν στην αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας και κάνει πράγματα τρομερά και φοβερά. Και βεβαίως προπαγανδίζει υπέρ της κυβέρνησής του με έναν τέτοιο τρόπο ψεύτικο, απατηλό, ψευδόμενο σε κάθε στιγμή εναντίον του ελληνικού λαού, κοροϊδεύοντας, εξαπαντώντας τον ελληνικό λαό σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα ο κύριος Κατσανέβας, τον οποίον τον είχαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πει ότι και ο ίδιος ο Γκέμπελς θα οχριούσε βλέποντας τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με αυτά τα ψεύδι τα οποία χρησιμοποιεί. Παρουσιάζει το μαύρο και στην κυριολεξία λευκό. Έτσι σήμερα έχουμε τις κατασχέσεις, τους πληστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς λεγόμενους, με τους οποίους θα κατάσχονται και σπίτια πρώτης κατοικίας. Ήδη έχουν κατασχεθεί σπίτια πρώτης κατοικίας σήμερα πρώτη μέρα. Ο Sky μετέδωσε για σπίτι στην Ίκαια δύο διαμερίσματα, τα οποία αρπάχθηκαν για χρέος 200.000 ευρώ, αρπάχθηκαν και δόθηκαν στους τοκογλύφους, γιατί έτσι ακριβώς θέλουν οι τοκογλύφοι, και ο κύριος Τσίπρας κάνει τα χατήρια των τοκογλύφων και ας έλεγε πρώτα ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε αυτές τις ημέρες να παρουσιάσει ένα βιντεάκι με το κοινωνικό λεγόμενο μέρισμα, εξαπατώντας ουσιαστικά τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση, παρακαλώ, να μοιράσει και κοινωνικό μέρισμα λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ας ακούσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί ανέβασε το βίντεο σε όλο το στο διαδίκτυο και γίνεται χαμός. Ακούστε, παρακαλώ, τι είπε ο κύριος Τσίπρας και τι λέει το διαφημιστικό του. Στη θέση να ανακοινώσω ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε τη δυνατότητα να διανύμουμε κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Το μέρισμα από τη δημοσιονομική υπεραπόδοση θα είναι ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. Θα δοθούν 360 εκατομμύρια στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ώστε να καλυφθεί το κόστος των υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας που συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 315 εκατομμύρια θα δοθούν για την επιστροφή της παράνομης παρακράτησης των εισφορών υγείας των συνταξιούχων. Τα 720 εκατομμύρια θα διανεμηθούν με τη μορφή
έκτακτης ενίσχυσης, η οποία θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη προς περίπου 3,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Το κοινωνικό μέρισμα είναι πράξη ανθρώπινη και αποδεκτή. Είναι ένδειξη σεβασμού. Ήταν δίκαιο και παρακαλώ, έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο, λέει, και έγινε πράξη το διαφημιστικό του κυρίου Τσίπρα, και έχει και εμφανίσει και μία γιαγιά, μία συνταξιούχο, η οποία μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, ότι είναι δίκαιο. Μάλιστα, να πούμε και στη γιαγιά ότι αυτή η συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει, και το γνωρίζει, αλλά προφανώς πήρε κάποιο ρεγάλο για αυτό το οποίο έκανε, ότι οι συνταξιούχοι έχουν κατασφαγιαστεί στην κυριολεξία, έχουν κατασφαγιαστεί οι Έλληνες μισθωτοί, οι Έλληνες εργαζόμενοι, ο ελεύθερος επαγγελματίας, και αυτά τα χρήματα που έχει αρπάξει από φόρους, από το αίμα του ελληνικού λαού, τα δίνει ως ψίχουλα για να πει μετά ότι πρόκειται για δίκαιο το οποίο έγινε πράξη. Μάλιστα, ας πούμε στην κυρία που εμφανίζεται στο βιντεάκι ότι σαν και αυτοί χιλιάδες οικογένειες, τουλάχιστον 15.000 οικογένειες, έδωσαν το υστέρημα μιας ζωής τους, το αποταμίευσαν στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, γιατί είχαν υποτίθεται την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να έχουν ένα πουγγί στην άκρη για ώρα ανάγκης. Αυτά όμως τα χρήματα τους τα άρπαξε εν μία νυχτή ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, παρά το ότι διαβεβαίωναν ότι είχαν την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ακόμα και τελευταίες ημέρες πριν αρπάξει τα χρήματα και τα δώσει στους τοκογλύφους. Ας θυμηθούμε το Φεβρουάριο του 2012 δεσμευότανε επισήμως και δημοσίως ο κύριος Βενιζέλος ότι δεν επρόκειτο να γίνει το λεγόμενο PSI, αυτό το οποίο κούρεψε, πετσόκοψε στην κυριολεξία τα ομόλογα τα οποία αποκτήθηκαν από φυσικά πρόσωπα. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να εξαφιερωθούν 15.000 οικογένειες, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 17 αυτοκτονίες, παρακαλώ, από ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι αποταμίευσαν τις οικονομίες μιας ζωής για να μπορέσουν να έχουν μια κάποια στοιχειώδη ασφάλεια στη ζωή τους, να μπορέσουν να βοηθήσουν τα εγγόνια τους. Τα άρπαξε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και τα δώσανε στους τοκογλύφους. Και φτάνουμε σε σημείο να έχουμε αντιδράσεις από τους ομολογιούχους, αντιδράσεις σαν και αυτή που θα ακούσουμε τώρα από τον πρόεδρο των ομολογιούχων της Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Κινητοποίηση άλλη μία των ομολογιούχων. Πείτε μας εξήγουμε. Άλλη μία κινητοποίηση μέρα των ομολογιούχων, κλείνοντας δύο χρόνια από τη στιγμή που μας έχουν σφάξει και μας έχουν δημεύσει για πρώτη φορά στα χρονικά της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Έχουν δημεύσει 85% των αποταμιεύσεων 15.000 και πλέον ελληνικών οικογενειών. Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Σαμαρά, να τηρήσει τη δέσμευσή του, την προεκλογική του δέσμευση στα σημεία του Ζαπίου. Όπως και να έχει, τουλάχιστον 150.000 ψήφοι των ομολογιούχων θα πάνε συντεταγμένα όλες μαζί εκεί που ορίζει το συμφέρον μας. Αυτές οι τουλάχιστον 15.000 οικογένειες κυριολεκτικά διαλύθηκαν από το ίδιο το ελληνικό κράτος, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα σήμερα, η οποία δεν κάνει απολύτως τίποτα. Εγκαταλείφθηκαν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στην τύχη τους, αφέθηκαν και αρμέχθηκαν τα χρήματά τους, καταστράφηκαν στην κυριολεξία, έχουν πεθάνει άλλοι άνθρωποι από καρκίνο, έχουν πεθάνει από αρρώστιες γιατί δεν έχουν και φάρμακα να πάρουν και να αγοράσουν, διότι ταυτόχρονα τους έχουν βάλει τον ένφια και ένα σωρό φόρους τον ένα μετά τον άλλο η κυβέρνηση, και κυριολεκτικά τους εξαθλιώνει αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω κάνει ένα ρεπορτάζ για τον Ζόη τον Τζακαριόλο, έναν άνθρωπο ο οποίος 31 χρονών σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια έπαθε ένα σοβαρότατο τροχαίο, διαλύθηκαν στην κυριολεξία του τα δύο τα πόδια, έκανε ένα χειρουργείο, αλλά του είπανε ότι πρέπει μετά από κάποια χρόνια να κάνει άλλο σοβαρότατο χειρουργείο εκτός Ελλάδος, γιατί δεν μπορούσαν να το φτιάξουν καλά το πόδι του και τα δύο του τα πόδια. Απέκτησε τα χρήματα που πήρε από την αποζημίωση, τα έβαλε στην άκρη. Ήτανε πολλά τα χρήματα το πήρε, γιατί η κυριολεξία κόντεψε να πεθάνει. Από την ασφαλιστική εταιρεία λοιπόν πήρε ένα τεράστιο ποσό, το οποίο του το πήρανε όλο, παρακαλώ πολύ.
τον διαλύσανε και το πήρανε όλο και δεν έχει αυτή τη στιγμή να κάνει εγχείρηση. Έχει αποκτήσει μικρόβιο της ψευδομονάδος και κινδυνεύουν να του κόψουν τουλάχιστον το ένα πόδι. Αυτή είναι η κατάσταση και η αθλειότητα. Ας ακούσουμε παρακαλώ πάρα πολύ την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα δια του σημερινού εκπροσώπου της αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Ξηδάκη όταν ήταν στην αντιπολίτευση τι έλεγε υπέρ των ομολογιούχων που τους είχαν κατασφαγιάσει. Ας ακούσουμε το απόσπασμα. Αυτό. Είναι ή δεν είναι ντροπή για την ίδια την ελληνική δημοκρατία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας Νίκο Ξηδάκη θα μπορούσε να κάνει κάτι το. Θα μπορούσε να κάνει κάτι συγκεκριμένη κυβέρνηση τώρα. Κοιτάξτε, το σκεπτικό της κυβέρνησης και όταν έκανε το PSI ήταν ότι δεν μπορούσαν να εξαιρέσει ιδιώτες διότι θα μπλοκαριζόταν διαδικασία με τους ξένους ιδιώτες που κατήχαν ελληνικό χρέος. Βεβαίως θα ήταν στη διακριτική ευχέρεια της ελληνικής κυβέρνησης και ενδεχομένως και με μια νομοθέτηση της Βουλής να προστατεύσει κάποιους. Αλλά εδώ δεν προστατεύσει ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή αυτά είναι χρήματα που τα έβαλαν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Άλλοι είναι αποταμιευτές, άλλοι είναι επενδυτές. Γιατί 15.000 άνθρωποι με 2 δισεκατομμύρια δεν είναι μόνο αποταμιεύσεις. Οφείλουμε να το πούμε. Και αυτό είναι, έχει και επενδυτές, ιδιώτες. Ήταν ένα σίγουρο χαρτί, ήταν ένα κρατικό χαρτί. Νομίζω ότι τα πιο πολλά θα είχαν επενδυθεί πριν από την κρίση. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκαμε στο μνημόνιο, όλοι ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα κουρευτεί χρέος. Οι άνθρωποι είχαν μείνει με το χαρτί στο χέρι το ομόλογο, δεν το έδωσαν στη δευτερογενή αγορά, όπως έκαναν πολλοί ξένοι, χάνοντας και 30 και 40%. Το κράτησαν να το πάρουν στο κουπόνι. Και έφαγαν το κούρεμα. Αλλά εδώ το κούρεμα το έχουν υποστεί. Πάνω σε αυτό το σημείο. Με συγχωρείτε, το κούρεμα το έχουν υποστεί όλοι οι Έλληνες. Έχουν κουρευτεί τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ασφαλιστικό σύστημα έχει καταρρεύσει. Τα διαθέσιμα βιαίως. Τα πήρε ο κύριος Προβόπουλος μέχρι τις 12 το βράδυ που γίνονταν το PSI και τα μετέτρεπε σε ομόλογα. Δεν ξέρουμε καν. Εδώ όμως έχουμε μία ιδιότυπη περίπτωση κουρέματος καταθέσεων. Κουρεύτηκαν. Σχεδόν κυπριακού τύπου. Ναι, κουρεύτηκαν. Όχι, όχι. Εντάξει, είπαμε γι' αυτό. Έχουμε ακόμα πιο βίαιες περιπτώσεις. Είναι διαθέσιμα αποθεματικά ιδρυμάτων που προέρχονται από κλειδοδοτήματα, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα. Εκεί έγινε παραβίαση συνταγματική. Συντάγματος. Το κληροδότημα δεν το αγγίζει ποτέ κανείς. Όμως... Η Τράπεζα της Ελλάδας το πήρε και το έκανε ομόλογο. Δηλαδή όλη η Ελλάδα μπήκε στον πάγκο του Χασάπη και κουρεύτηκε πιο άγρια από οποιονδήποτε ξένο κάτοχο ελληνικού χρέους. Όλοι τσακιστήκανε. Εκτός από τις κεντρικές τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως είπε και ο κύριος. Καταλάβατε τι συμβαίνει, αγαπητές φίλες και φίλοι, με την κυβέρνηση Τσίπρα. Εξαπατά ενσυνείδητα τον ελληνικό λαό. Καταδίκαζε όσο ήταν στην αντιπολίτευση την σφαγή των ομολογιούχων του Δημοσίου. Οι ομολογιούχοι του Δημοσίου επένδυσαν επάνω στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλες τους τις ελπίδες έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους στον ιδρώτα τους πίσω. Και σήμερα η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της αθλειότητας και της εξαπάτησης του λαού συνεχίζει το ίδιο τροπάρι, αδιαφορώντας τελείως για αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις χιλιάδες οικογένειες. Και έχει το θράσος και να μιλάει μετά για κοινωνικό μέρισμα και ότι έχει πλεόνασμα η πολιτική της για να μπορέσει να μοιράζει στον ελληνικό λαό λεφτά. Ντροπή τους. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε έχοντας κοντά μας τον πρόεδρο των ομολογίων Βορείου Ελλάδος, τον Γιάννη Τσολιά. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Εδώ είμαστε για να καταγγέλουμε την κυβέρνηση, τα ψέματά της, την αθλειότητά της σε βάρος του ελληνικού λαού που έχει το θράσος να εμφανίζει ότι δίνει και κοινωνικά μερίσματα και να εμφανίζεται ως κοινωνικά δίκαιη απέναντι στον ελληνικό λαό. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο των ομολογιούχων του Δημοσίου της Βορείου Ελλάδος, τον Γιάννη Τσολιά. Είμαστε κοντά για να συζητήσουμε για όλο αυτό το οποίο έχει γίνει σε βάρος των ομολογιούχων, οι οποίοι τσακίζονται από την μία κυβέρνηση μετά την άλλη. Φίλε Γιάννη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Βραχιολίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε όλοι και οι 15.000 οικογένειες των ομολογιούχων. Σαν πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων,
αλλά και σαν άνθρωπος αποταμιευτής ομολογιούχος, έχω να πω ότι αυτό που έχει γίνει από το 2012, από το Μάρτιο του 2012 έως και σήμερα, σε λίγο θα κλείσουμε 6 χρόνια, Μάρτιο του 2018, είναι η μεγαλύτερη ληστεία που έχει συμβεί ποτέ σε Ευρωπαίο αποταμιευτή. Βγαίνει ο κύριος Βενιζέλος και λέει τριαμβολογή υπέρ του PSI, βγαίνει σε διάφορες εκδηλώσεις και μιλάει μόνος του. Μετά βγήκε ο κύριος Σαμαράς και μας υποσχέθηκε λύσεις που ποτέ δεν δόθηκαν. Και τώρα ήρθε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, οι οποίοι προεκλογικά στην πλάτη των μικρομολογιούχων κατακεράβνωναν την προηγούμενη κυβέρνηση για τη σφαγή των Ελλήνων αποταμιευτών. Και τώρα στην πράξη πάλι δεν γίνεται τίποτα. Πόσα χρήματα έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε ότι αρπάχτηκαν, κλάπηκαν? Αρπάχτηκαν λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι το σκάνδαλο της Siemens. Και ο νοό νοήτο. Δηλαδή θυσιάστανε 15.000 ελληνικές οικογένειες για να κερδίσουν ούτε ένα δισεκατομμύριο. Το σκάνδαλο της Siemens ήταν 2. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή είναι. Κατέστρεψε ένα θεσμό χρόνων, δεκαετιών, όπως είναι ο εσωτερικός δανεισμός της χώρας από τους ίδιους τους Έλληνες, μέσω της έκδοσης των ελληνικών ομολόγων, προκειμένου να σώσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέγοντας... δεν φτάνει μόνο αυτό. Ναι, ναι. Προσπαθούμε από εκεί και μετά, επί 6 χρόνια, κάτω από δίξιες συνθήκες, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην μας προβάλλουν παρά μόνο όταν γίνονται διαδηλώσεις, όταν αυτοκτονεί κανένας ομολογιούχος, γιατί για να θυμίσω δηλαδή ότι έχουν αυτοκτονήσει 17 άνθρωποι ομολογιούχοι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος εισαγγελέας, κάποιος δικαστής θα έπρεπε να παρέμβει. Αυτό που γνωρίζω εγώ μέχρι τώρα είναι ότι οι δικαστές σε αυτή τη χώρα παρεμβαίνουν μόνο όταν έχει να κάνει με τα δικά του συμφέροντα. Πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, για πες τα Γιάννη, γιατί αυτά θα σε ρωτούσα. Για την πολιτεία, όχι όνο, όσο ό,τι αφορά την κυβέρνηση, αλλά και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο ζήτημα των μικροομολογιούχων είναι απούσα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την ελληνική δικαιοσύνη είναι ότι κλείνει τα μάτια της, βάζει ένα μαντήλι στα μάτια της απέναντι στο περιδικαίου αίσθημα. Γιατί πέρα από νόμους και κανόνες υπάρχει ένα περιδικαίου αίσθημα στον ελληνικό λαό. Όλοι πλέον έχουν μάθει για τη σφαγή των ομολογιούχων. Και αυτοί κρύβονται. Κρύβονται γιατί είναι όλοι διορισμένοι από τις κυβερνήσεις. Ουσιαστικά, συγγνώμη Γιάννη, ουσιαστικά είπανε ότι αυτά τα οποία έγιναν σε βάρος των ομολογιούχων, δηλαδή ότι του αρπάξανε τις αποταμιεύσεις, ήτανε νόμιμα και σωστά, έτσι. Αυτά που είπανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ότι η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή όταν η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να μπαίνει στο σπίτι του καθενός να το αρπάζει ό,τι έχει μαζέψει με τον υδρότατο. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Και εδώ θέλω να πω το σημαντικό εκεί που είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς καταθέσαμε στο ΣΤΕ και μέσα από τη δικογραφία επικαλεστήκαμε διάφορα άρθρα. Όπως αυτό της ισονομίας, της ισοκατανομής των βαρών και της ισότητας των πολιτών. Με βασικό και κυρίαρχο το άρθρο 1 περί προστασίας της περιουσίας του πολίτη. Όλα κατακεραυνώθηκαν. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε προστασία του πολίτη, ούτε ισοκατανομή των βαρών, ούτε ισονομία, ούτε τίποτα. Μας πήραν τα λεφτά μέσα από την τσέπη και όλα τώρα τα άρθρα πήγανε στο καλάθι των αχρήστων. Έλατε όμως που αργότερα οι ίδιοι δικαστές του ΣΤΕ, αυτοί που μας ρίξανε εμάς στο ΓΕΑΔΑ και δεν υπήρχε για μας κανένα άρθρο, όταν οι ίδιοι δικαστές δίκασαν για τα αναδρομικά τα δικά τους, τότε βγήκανε και είπανε ότι η χώρα δεν βρίσκονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ότι πρέπει να ισχύει η ισοκατανομή των βαρών και η προστασία του πολίτη, και σταθήκανε στο περί ισοκατανομής των βαρών για να πάρουν πίσω τα αναδρομικά τους. Αυτή είναι η δικαστή στην Ελλάδα. Έτσι, σε εμάς που μας πήραν τις περιουσίες
και μας κλέψανε τα λεφτά μέσα από την τσέπη, όχι μείωση μισθών. Αυτοί ήθελαν να πάρουν πίσω αυτά που χάσανε από τους μισθούς τους. Εμάς δηλαδή, τις περιουσίες μας, ποιος θα μας τις δώσει πίσω, κύριε δικαστές? Έτσι. Όταν δηλαδή, δικάζει για τον εαυτό σου είναι καλά. Και εγώ θέλω να πω εδώ πέρα και να σταθώ. Θα βρεθεί κανένας Έλληνας δικαστής να τιμήσει την καρέκλα του, να τιμήσει τη φορεσιά του? Τι θα είναι όλοι περί δικαίου αίσθημα στα λόγια και θα δικάζουμε παροπίδες? Δηλαδή θέλουμε να πούμε... Οι αγωγές των ομολογιούχων εναντίον των τραπεζών βρίσκονται εν εξέλιξη. Να δω ποιο παλικάρι δικαστής θα είναι αυτός που θα σταθεί στα πόδια του και θα κορδώσει το ανάστημά του απέναντι στις τράπεζες. Επιτέλους θα βρεθεί σε αυτή τη χώρα κάποιος άνθρωπος να δικάσει με ίδια μέτρα και διασταθμά? Ή θα είναι μόνο τα συμφέροντα που θα καθορίζουν και τις δικαστικές αποφάσεις? Γιατί αν είναι έτσι, τότε αυτή η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να πάει μπροστά. Είναι απλό. Για αν να το κάνουμε, Γιάννα. Αν οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά, τότε για ποιο λόγο να εμπιστευτεί ο πολίτης το κράτος, για ποιο λόγο να πληρώσει τους φόρους του, για ποιο λόγο να ξαναδανείσει τη χώρα? Και εγώ σας λέω, κύριοι, από όποιο χρώμα και να είστε, ότι το χρώμα και η υπόθεση των ομολογιούχων δεν έχει χρώμα. Είναι λευκό. Κατάλευκο. Είναι το δίκιο του αποταμιευτή, το δίκιο του σκουπιδιάρη, το δίκιο του ναυτικού, το δίκιο του ανθρώπου που αποταμίευε και δάνει σε αυτή τη χώρα. Αλλά η ξεφτύλα, πραγματικά η ξεφτύλα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε αυτή τη χώρα, και χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα με την κοινωνική ομάδα, με οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, αλλά θα τα πω τα πράγματα όπως είναι. Προστατεύει αυτούς που δανείστηκαν, τους προστατεύει μέχρι τελευταία θρανίδος, και εμείς που δανείσαμε μας έχουν στα αζήτητα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Θα έπρεπε να μας κοιτάξουν μισό λεπτό, Γιάννη. Θα έπρεπε να δουν να πάρουμε κοινωνικό μέρισμα εμείς? Όχι, εμείς δεν υπάρχουμε. Καταλαβαίνω. Τα έκλεψε, απλά δεν υπάρχουν. Ποιος θα πει? Γιάννη, μισό λεπτό. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου και τη δικαιολογημένη αγανάκτησή σου και συμπορεύομαι με αυτήν. Απλά θέλω να σου πω ότι και αυτοί που δανείστηκαν δεν προστατεύονται. Εννοώ δηλαδή για τους Έλληνες πολίτες που έχουν δανειστεί. Απλώς να σε βοηθήσω τη σκέψη σου και να σου πω το εξής. Υπάρχουν πολλοί ομολογιούχοι, για να είμαι στο χώρο το δικό σου, οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο. Αντί να γίνει συμψηφισμός του χρέους τους με το δάνειο που έχουν πάρει, δηλαδή η τράπεζα τους χρωστάει λεφτά, το ελληνικό δημόσιο τους χρωστάει λεφτά μέσω της τράπεζας, δεν δέχεται τον συμψηφισμό. Παρότι η ίδια η τράπεζα τους δήλωνε εγγράφως ότι δεν κινδύνευαν οι αποταμιεύσεις τους. Γιατί λοιπόν και αυτοί που δανείστηκαν δεν καλύπτονται λοιπόν? Δεν θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση ένα συμψηφισμός? Αυτό που εννοώ είναι το εξής. Ότι σε ένα κράτος δικαίου όπου υπάρχει πρόνοια προς τον πολίτη, έπρεπε η πρώτη προτεραιότητα να είναι αυτοί οι οποίοι δάνεσαν το κράτος. Σωστό. Γιατί πρόκειται περί αποταμιευτών. Και για να συνεχίσω τη δικιά σου σκέψη, υπάρχουν πολλοί τρόποι, αν θέλει το ελληνικό δημόσιο να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη, να γίνουν συμψηφισμοί δανείων, να μην πληρώνουμε εφορίες, τέλη κυκλοφορίας, εισφορές, ένφια, ΕΦΚΑ, ένα σωρό πράγματα έχουν βγει. Ας γίνει ένας συμψηφισμός για μια δεκαετία, για μια δεκαπενταετία, που και πάλι τα λεφτά μας δεν τα πάρουμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Αλλά να γίνει ένας συμψηφισμός έτσι ώστε να πούνε ότι αυτοί οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν λόγω PSI, γιατί περί θυσιασμού πρόκειται εδώ πέρα, γιατί δεν τόλμησε κανένας να πει ότι τα φυσικά πρόσωπα θα εξαιρεθούν, γιατί η 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είχε στείλει έγγραφο προς το τότε Υπουργείο Οικονομικών ότι τα φυσικά πρόσωπα ομολογιούχοι από τα ταμιευτές πρέπει να εξαιρεθούν, αλλά δεν εξαιρέθηκαν ποτέ, δεν εισακούστηκαν ποτέ η 23η Διεύθυνση και τσουβαλιαστήκαμε και σφαγιαστήκαμε σαν να ήμασταν οργανισμοί και θεσμοί. Ξεχάσαμε ότι είμαστε φυσικά πρόσωπα με αρχή, ζωή και πέρας ζωής. Δεν είμαστε τράπεζες και hedge funds. Λοιπόν, έτσι, το κράτος για να επανορθώσει, γιατί έχουν δώσει το ομόλογα που λήγουν το 2042 και ο μέσος ηλικίας των ομολογιούχων είναι 61 έτη. Και μόνο αυτό που λέω ότι είναι 61 έτη δίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι αποταμίευαν μια ζωή, ήταν αποταμιευτές, δεν πήγε ο άλλος να τζογάρει στα 61 του, πήγε να αποταμιεύσει. Σε τι άλλο, στην πιο σίγουρη και ασφαλή κατάσταση που υποτίθεται πως ήταν τα ελληνικά ομόλογα. Με προτροπή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, του ΟΔΙΧ, που δηλαδή έλεγε, μας καλούσε με επίσημη πρόσκληση, όπως καλούσε επί χρόνια όλους τους Έλληνες πατριώτες,
να αποταμιεύσουν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, το ελληνικό κράτος και οι τόσες κυβερνήσεις που περάσανε και το μόνο που κοιτάνε στο πρόσωπο και στην πλάτη, αν θέλετε, των ομολογιούχων είναι οι 200.000 ψήφοι που κουβαλάνε όλοι αυτοί και ο κοινωνικός περίγυρος. Είναι αντί να μας κοροϊδεύουν, γιατί δεν μπορούν να μας κοροϊδεύσουν, τον εαυτό τους κοροϊδεύουν. Αλλά όπως και να έχει, αντί να μας τιμούνται κάθε φορά προεκλογικά, να πάρουν και να εφαρμόσουν 5-10 πράγματα που τους έχουμε προτείνει ήδη στις συναντήσεις, και όχι να κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να κάνουμε συναντήσεις και να αρχίζουμε κάθε φορά από το μηδέν, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας να πιει το καφέ του στην πόλη του. Δεν είναι ανάγκη να μαζευόμαστε και να πίνουμε όλοι μαζί καφέ στην Αθήνα. Άμα είναι να μας παραμυθιάζουν και να λέμε θα κάνουμε συνάντηση χωρίς να γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Σας στέλνουν για ψήφους. Τώρα βέβαια ψήφους δεν πρόκειται να πάρουν. Αλλά το δεν αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να πάρει κανείς τίποτα, Μάγκη. Το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς, Γιάννη, μισό λεπτό, είναι ότι σας παρέσυραν πότε η μία κυβέρνηση, πότε η άλλη. Δηλαδή μιλάω για το Σαμαρά πρώτα και μετά για το Τσίπρα. Και εσείς πηγαίνατε μόνο κούκι και δίνατε πρώτα τις ψήφους σας στο Σαμαρά και μετά στον Τσίπρα. Είσαστε εξαπατημένοι δηλαδή πολλαπλώς. Κάπως έτσι που το λέτε, Μάγκη. Γιατί όταν έχεις χάσει όλη την περιουσία σου και βγαίνει μια κυβέρνηση και σου λέει εμείς έχουμε προτεραιότητα να σας αποζημιώσουμε, θα πας και θα την υποστηρίξεις, γιατί έχει σκύψει πάνω από το κεφάλι σου, υποτίθεται, μέσα εισαγωγικά ή εντός εισαγωγικών, για να σου λύσει το πρόβλημα. Εδώ λέει ο πνιγμένος στα μαλλιά του πιάνεται. Σωστό. Τι να πω, εξαπατούν πρώτα τον εαυτό τους, γιατί να σας πω κάτι, μια φορά με ρωτήσανε και είπα, εγώ μπορώ να βγω, λέω, έξω με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου και να πάω να πιω ένα τσίπουρο σε μια ταβέρνα και να λέω ό,τι θέλω, να περνάω καλά, να χορεύω και να διασκεδάζω. Όλοι αυτοί, για να βγουν και να πάνε και να πιούν ένα τσίπουρο ή ένα κρασί, οτιδήποτε, θα πρέπει να είναι 50 τους φιλάνε. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι, έτσι. Να πούμε και το εξής πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Ότι εσείς είσαστε στην κυριολεξία πνιγμένοι, διότι εκτός από την ελληνική δικαιοσύνη και τις ελληνικές κυβερνήσεις, την πολιτεία, σας έπνιξε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προσφύγατε και εκεί. Όπως το λες, Μάκη, ακριβώς. Και φάγατε πόρτα και από εκεί, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα στημένα. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Καταρχήν, εμείς πλέξαμε, ή να το πω αλλιώς. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πατάνε τα βατράκια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς έγινε με τη δικιά μας την περίπτωση. Και προκειμένου να προστατέψουν όλοι τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τις γερμανικές και τις γαλλικές, που είχαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, έτσι, σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, σουβαλιαστήκαν οι μικρομολογιούχοι και χάσαν 15.000 οικογένειες, ένα δισεκατομμύριο που είπα το σκάνδαλο Siemens είναι δύο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Αυτό το κράτος να μην έχει υπόσταση και να μην υποστηρίζει τους ίδιους τους πολίτες. Δεν έχει πυγμή. Ό,τι και να μας λένε τώρα, η ουσία είναι μία. Ότι δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ούτε κράτος πρόνοιας. Υπάρχει μόνο κράτος με νούμερα που να εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης και πίσω από τα νούμερα όμως κρύβεται η πικρή αλήθεια. Η πικρή αλήθεια είναι ότι η αποταμίευση πέθανε στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά τα παιδιά να γράψουν για την αποταμίευση 31 Οκτωβρίου. Σωστό. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό, γιατί ποιος θα βγει και θα πει και ξανά για αποταμίευση. Δηλαδή την αποταμίευση την κατάργησε ουσιαστικά, την καταδίκασε η ίδια η πολιτεία. Ακριβώς. Όπως το λες, Μάκη. Η ίδια η πολιτεία και όλα τα άλλα είναι για να βγαίνουν στα παράθυρα οι διάφοροι πολιτικοί από όλα τα κόμματα και να λένε κάθε φορά που βγαίνουν το εξής απλό. Δίκιο έχουν οι ομολογιούχοι. Δίκιο. Είναι η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει. Ό,τι και να πούνε έχουν δίκιο. Τι να το κάνω το δίκιο, να το βράσω, να το πιω το ζουμί του, να χορτάσω. Όταν η δικαιοσύνη δεν σου δίνει δίκαιο, από εκεί και πέρα τι να περιμένεις. Η ίδια η δικαιοσύνη μαζί με την πολιτεία, μαζί με την κυβέρνηση κατάργησαν την έννοια της αποταμίευσης, καταργούν και την έννοια του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Αρκεί να σου πω ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι, για απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία αφορούσε βέβαια το τέλος επιτιδεύματος, αλλά ουσιαστικά αφορά και τη δική σας την περίπτωση, είπαν ότι το δικαστήριο το οποίο υπηρετείτε, απευθύνθηκαν δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που σας καταδίκασε, έχει αποκλίνει από την αποστολή του. Αντί να αποτελεί τον πυλώνα που διασφαλίζει τη δίκαιη διακυβέρνηση της κοινωνίας
δρά ουσιαστικά σαν ένα κυβερνητικό παράρτημα. Το κατάλαβες, Γιάννη? Έτσι ακριβώς είναι, Μάκη, όπως το λες. Στη δικιά μας την περίπτωση, αυτό που ίσχυσε και ισχύει εδώ και 6 χρόνια είναι ότι προστατεύουν σαν κόρη οφθαλμού το PSI. Το προστατεύουν μη τυχόν και γίνει κάτι και υπάρξει κάποια τρύπα μέσα σε αυτό το κατασκεύασμα που έχουν φτιάξει και δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε περιοδική ΟΕΣ. Υπάρχουν μόνο εκλογές και ψήφοι και θα μας θυμηθούν και πάλι στις εκλογές. Διότι αλλά το PSI, εγώ σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Ομολογιούχων έχω να πω προς όλα τα κόμματα πως προεκλογικά να έρθουν και να μας ξαναπούνε οτιδήποτε έχει πεθάνει. Οι ομολογιούχοι δεν είναι κουτορνίθια, είναι έξυπνοι άνθρωποι και αν τη μια φορά ψηφίσαν τον έναν και την άλλη φορά ψηφίσαν τον άλλον, πήραν το μάθημά τους. Τα πράγματα είναι απλά. Θέλουμε λύση πολύ πριν τις εκλογές, λύση έντιμη, λύση που περιμένουμε εδώ και καιρό και μας έχουν υποσχεθεί όλοι από όλες τις παρατάξεις. Το δικό μας το θέμα είναι ένα θέμα που συμφωνούν όλοι. Όλοι είχαμε πάρει επιστολές από τους προέδρους όλων των κομμάτων, είχαμε πάρει προτάσεις, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα με προσώπους από όλα τα κόμματα, το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και ήρθαν όλοι και με μια φωνή, με ένα στόμα, με διάφορες παραλλαγές βέβαια για να μην μοιάζουν οι απόψεις μεταξύ τους, είπαν ότι συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί λύση. Γιατί δεν δίνεται, ρε παιδιά, λύση? Δεν υπάρχει, δηλαδή τόσο ρεντίκολα είμαστε εδώ πέρα, τόσο εξαρτώμενοι, δεν υπάρχει τίποτα, σκλαβωμένοι μέσα στον τόπο μας είμαστε. Να λένε οι 300 του κοινοβουλίου ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δικαιωθούν και να μην δικαιωνόμαστε ποτέ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Όπως είπες και εσύ, Μάκη, και είπα και εγώ, προλόγησε στην αρχή, έχω και τη δικαιοσύνη του τίποτα. Το χαβάτος τους αυτοί. Μόνο τον εαυτό τους. Ας με διαψεύσετε, κύριε δικαστή, ας με διαψεύσετε. Μία ερώτηση, Γιάννη, πριν πάμε. Και ας με διαψεύσετε. Μία ερώτηση πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Τι γίνεται με την κυβέρνηση Τσίπρα από το διάστημα που εξελέγει, δηλαδή εννοώ, και μετά? Την προσεγγίσατε, να τη θυμίσετε τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις απέναντί σας? Πολύ ωραία ερώτηση, Μάκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ και τους ΑΝΕΛ και τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος προεκλογικά πριν τις τελευταίες εκλογές, όταν είχε βγει στο ΣΤΑΡ συγκεκριμένα, μέσα στην πεντάλεπτη ομιλία του είχε βάλει σαν απαραίτητη προϋπόθεση και σαν πράγμα το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος προσωπικά τη λύση του προβλήματός μας. Ναι. Η ιστορία ξεκινάει με την κυρία Βαλαβάνη, η οποία η κυρία Βαλαβάνη προς τιμήν της είχε κατεβάσει μια τροπολογία, πρόταση νόμου, όταν ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για λύση στους μικρομολογιούχους. Η πρόταση της κυρίας Βαλαβάνη έδινε λύση σε ένα ποσοστό γύρω στο 85% των ομολογιούχων. Μάλιστα. Ήταν πραγματική λύση, δηλαδή όχι με συμψηφισμούς κτλ. Ήταν λύση με επανέκδοση νέων ομολόγων προς τους ειδικών ομολόγων, προς τους αποταμιευτές, τα οποία θα έκανε μια αλφα χρονική διάρκεια. Και τελικά τη λύση αυτή τη στήριξαν και οι ΑΝΕΛ, την στήριξαν και άλλες πλευρές του κοινοβουλίου. Μετά βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση με τις ψήφους των ομολογιούχων. Το τονίζω αυτό, να το θυμούνται όλοι. Ναι, ναι. Μετά άρχισε το γνωστό παρατράγουδο και η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βαλαβάνη παραιτήθηκε και μαζί με την παραίτηση της κυρίας Βαλαβάνη ξεχάσανε και αυτά που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που διαβάσανε τις προγραμματικές δηλώσεις, γιατί η κυρία Βαλαβάνη είχε παρέμει στις προγραμματικές δηλώσεις, είχε μιλήσει ειδικά για το δικό μας το θέμα, γιατί ήταν αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Και αυτό είναι το τραγελαφικό αυτής της ιστορίας. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε, μίλησε για τις προγραμματικές δηλώσεις, πήρε ψήφους από τους ομολογιούχους και μόλις έβγαινε η κυρία Βαλαβάνη το θέμα ξεχάστηκε. Όπως ξέχασε και όλα τα άλλα που είπε υπέρ του ελληνικού λαού. Θα κάνουμε ένα μικρό μυστικό διάλειμμα εδώ, Γιάννη, και θα συνεχίσουμε μετά για το υπόλοιπο τμήμα της εκπομπής να πούμε ακόμα περισσότερα. Έχω να πω και άλλα πολλά, Μάκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και έχω κοντά μου τον Γιάννη Τσολιά, πρόεδρο των Ομολογιούχων Βορείου Ελλάδος, και έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για το έγκλημα το οποίο έχει γίνει σε βάρος των Ομολογιούχων, σε βάρος 15.000 οικογενειών, των οποίων τις αποταμιεύσεις άρπαξε μια ανοιχτή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η κυβέρνηση Παπαδήμου για να ακριβολογούμε, και αυτή τη στιγμή 5,5 χρόνια μετά ψάχνουν να βρουν το δίκαιο τους, αλλά δυστυχώς 17 άτομα μέχρι στιγμής έχουν πεθάνει, οι άλλοι βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, δεν μπορούν να φροντίσουν ούτε τον εαυτό τους ούτε την υγεία τους. Γιάννη, υπάρχει κάποια καταγγελία την οποία έχετε κάνει σαν μια πιο φρέσκια είδηση που έχεις να μας πεις? Ναι, Μάκη, ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και είσαι ενημερωμένος, γιατί αφορά κάτι πολύ πρόσφατο και έχει να κάνει με το swap, με τη λεγόμενη ανταλλαγή των ομολόγων 2023-2042 με τα 5 καινούργια ομόλογα. Στην προσπάθειά τους οι τράπεζες να απεγκλωβιστούν και να εγκλωβίσουν ταυτόχρονα τους Έλληνες μικρομολογιούχους, γιατί σε βάρος των τραπεζών, όπως λέγα και πριν που μιλούσε για τις αποφάσεις των δικαστών, εκκρεμούν πολλές αγωγές χιλιάδων ομολογιούχων σε όλες τις συστημικές τράπεζες και τις χρηματιστηριακές, σε σχέση με την ευθύνη που είχαν όσον αφορά την διάδοση ψευδών ειδήσεων και την προτροπή προς τους Έλληνες αποταμιευτές να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα. Αυτή τη φορά ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Και αυτή τη στιγμή θα διαβάσω μια καταγγελία όσο πιο συνοπτικά. Πρώτη φορά σε πανελλαδικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει ξαναδιαβαστεί, γιατί είναι και πολύ πρόσφατη άλλωστε, αλλά επευκαιρία του βήματος που μας δίνεις, Μάκη, η συγκεκριμένη καταγγελία του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου απευθύνεται προς το Υπουργείο Οικονομικών, τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το γνωστό ΟΔΙΦ, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στους συνήγορους του καταναλωτή. Ας ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί αν δεν είναι κάποιοι άνθρωποι σαν εσένα, Μάκη, σαν τις δικές σου εκπομπές, κοιτάζουν να τα θάψουν όλα. Αν λοιπόν, δεν είναι πολύ μεγάλη επιστολή, διάβασέ μας ουσιαστικά τα βασικά της σημεία, τα πιο κέρια. Βασικά να διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, με την αναπόφαση των απληρωτή υπουργών οικονομικών, όπως αυτή δημοσιεύτηκε κτλ., καλούν οι ομολογιούχοι να δηλώσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή των ομολόγων που αναγκαστικά τους έχουν δοθεί μετά το PSI του 2012. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες τράπεζες υποχρέωσαν τους ομολογιούχους να υπογράψουν κείμενο το οποίο περιέχει ως μιέδη καταχρηστικούς όρους και συμβατικές ρήτρες που δεν αφορούν μόνο την προαναφερθή ανταλλαγή, αλλά γενικότερα αποσκοπούν να καλύψουν τις υφιστάμενες πλημέλειες των τραπεζών που διέθεσαν στο παρελθόν, πριν το κούρεμα, τα ομόλογα σε σχέση με τη συμβατική σχέση εκάστοτε ομολογιούχου ή τη διαμόρφωση του επενδυτικού του προφίλ. Επίσης, τα εν λόγω τραπεζικά ιδρύματα δεν αποδέχονται την αυτονόητη επιφύλαξη που διατυπώνει οι ομολογιούχοι σχετικά με τα νόμιμα και συμβατικά δικαιώματά τους ως προς την αυτούς διάθεση ομολόγων ελληνικού δημοσίου και την αναγκαστική αναλλαγή αυτών που έλαβε χώρα στις 12 Τρίτου 2012. Θεωρούμε ότι η εν λόγω πρακτική είναι απαράδεκτη και αποστερεί από τους ομολογιούχους το δικαίωμα να μετάσχουν στην προκείμενη ανταλλαγή και καλούμε κάθε αρμόδιο κρατικό φορέα να πάρει άμεσα κατάλληλα μέτρα ώστε να απαγορευτεί στις τράπεζες και τις εν γέννη εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε έγγραφο, συμβατικό κείμενο που υπογράφεται στο πλαίσιο της προκείμενης διαδικασίας ανταλλαγής και αφορά σκοπό μη σχετιζόμενο άμεσα με την προαναφερθήσα διαδικασία. Να απογορευτεί στις τράπεζες και τις ΕΠΕΗ να μην επιτρέπουν στους ομολογιούχους να διατυπώνουν στη δήλωση αποδοχής της προκείμενης ανταλλαγής επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους σχετικά με πρωτογενέστερα της προκείμενης αγωγής γεγονότα. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλνεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνονται προκειμένου να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες. Κοίταξε, απευθύνεσαι όμως και πάλι. Απλό, να το πω πιο απλά για να το καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούνε. Επειδή οι τράπεζες έχουν φοβηθεί και αν δεν έχουν δεκανή και τη δικαιοσύνη, είναι σίγουρο ότι θα καταδικαστούν με τις αγωγές που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους, προσπαθούν με τη συγκεκριμένη ανταλλαγή ομολόγων, βάζοντας μέσα στην υπογραφή
στο κείμενο που πρέπει να υπογράψει ο ομολογιούχη διάφορα κείμενα που δεν αφορούν αυτήν καθ' αυτήν την ανταλλαγή, αλλά αφορούν τη σχέση του ομολογιούχου με την τράπεζα ή με το χρηματιστηριακό φορέα, να εγκλωβίσουν τον ομολογιούχο. Αυτά τα παρατηρήσαμε, τα ήταν δικηγόροι μας και γι' αυτό στάθηκε η συγκεκριμένη καταγγελία. Η ουσία είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούν να απομυζήσουν και να πατήσουν κάτω τον Έλληνα αποταμιευτή. Ζήτω τραπεζικά ιδρύματα. Πάνω απ' όλα οι τράπεζες. Να πεθάνουν οι πολίτες, να ζήσουν οι τράπεζες. Μα αυτό ουσιαστικά γίνεται, Γιάννη, και με την κρίση την οποία διερχόμαστε επί τόσα χρόνια, όταν έχουν βάλει όλο το χρέος των τραπεζών, των ιδιωτικών λοιπόν τραπεζών, τουλάχιστον 233 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν βάλει να τα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες με αποφάσεις υπουργικές. Άρα, το γεγονός ότι εσείς απευθύνεστε με την επιστολή σας σε κάθε κρατικό αρμόδιο φορέα, δεν νομίζω ότι θα ευοδοθεί η προσπάθειά σας. Συγγνώμη που το λέω. Έτσι που το λες, είναι Μάκη. Και εγώ το πιστεύω, δεν πρόκειται να ευοδοθεί. Αλλά η λογική και η πρακτική του αγώνα μας, εδώ και 5,5 σε λίγους μήνες, το Μάρτιο, θα πιάσουμε 6 χρόνια ακριβώς, είναι ότι ο αγώνας αυτός έχει σημαία, έχει ήθη, είναι ηθικός και έχει αρχές. Οι αρχές αυτές, για ακόμα μια φορά, είναι αυτές που μας όθησαν να κάνουν τη συγκεκριμένη καταγγελία προς όλους αυτούς τους επίσημους φορείς που αποτελούν την ελληνική κεφαλαία αγορά, του Υπουργείου Οικονομικών και όσους σχετίζονται με το ΣΟΑΠ που έχει γίνει. Δεν υπάρχει σεβασμός στον Έλληνα πολίτη, υπάρχει σεβασμός μόνο στα ιδρύματα, τα τραπεζικά, τα hedge funds και σε όλους αυτούς, και να φέρουμε ειδικότερα στα hedge funds, που έφεραν την Ελλάδα εδώ που την έφεραν. Γιατί το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας ήταν τέτοιο που βασιζόταν στην εσωτερική κατανάλωση χρήματος, αυτοί όλοι μας δανείζανε, και όταν δεν μπορούσαμε να πάρουμε χρήματα απ' έξω, γιατί δεν είχαμε μεγάλο ποσοστό σε εξαγωγές για να παίρνουμε χρήμα μόνοι μας, μας σφίξαν τη θηλιά στο λαιμό και μας πνίξανε. Το τραγικό της υπόθεσης και τους Έλληνες πολίτες τους στάβουμε. Το περιέγραψες καλά, Γιάννη. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ενώ εδώ μας έχουν φτάσει τα hedge funds και τα τραπεζικά ιδρύματα, η ελληνική πολιτεία προσκυνάει ουσιαστικά τα ίδια και συνεχίζει και προσκυνάει, χαντακώνοντας τους Έλληνες πολίτες, σφαγιάζοντας τους Έλληνες πολίτες. Και πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Στον εξανδρασμό, ποδισμό της χώρας του, κύριε, ουσιαστικά. Στην εξαφάνιση του ελληνικού γένους. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στο να λέμε ότι βγαίνουμε από την κρίση, ότι έχουμε ωραία νούμερα, ότι έχουμε μια πολύ ωραία βιτρίνα και να μην θέλουμε να δει κανείς πίσω από τη βιτρίνα. Ουσιαστικές ελπίδες λοιπόν εσύ, Γιάννη, δεν έχετε ως ομολογιούχοι, απλά βαδίζετε με σημαία το ήθος σας και το δίκαιο το οποίο το αναγνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Έτσι. Έτσι όπως το λες, είναι, Μάκη. Ελπίζω αυτό που αναγνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός και άνθρωποι σαν εσένα που μας δίνουν το βήμα για να ακουγόμαστε, επιτέλους να τα γνωρίσει και κάποιος Έλληνας δικαστής. Υπάρχει κανένας τέτοιος? Αναρωτιέμαι. Σωστό. Και ήθελα να σου πω ότι και νομίζω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σιγά σιγά σας έχουν αποκλείσει, έτσι. Ναι, το θέμα το δικό μας και γενικότερα κάποιο θέμα πουλάει πιο πολύ όταν έχει κάποια κακή είδηση. Εμείς πλέον δεν παράγουμε κακές ειδήσεις. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει εντός εισαγωγικών κάποιος ακόμα για να μας βγάλουν πάλι στον αέρα. Είναι ντροπή γενικά να ασχολείσαι με μια κοινωνική ομάδα όταν αυτή έχει να σου προσφέρει τηλεθέαση, ακροματικότητα, ας το πει ο καθένας όπως θέλει. Όπως είναι ντροπή να ασχολείσαι με ένα πρόβλημα όταν έχεις στάσει προτελεσμένων γεγονότων. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο τύπα ξύλο πάρει ένα στο πιστόλι ένας ομολογιούχος και φτιάξει το μυαλό του στον αέρα, θα βγουν οι κυβερνώντες, η αντιπολίτευση, ο ένας θα κατηγορεί τον άλλον. Και το κάνω εγώ αυτό. Ναι, δηλαδή, δυστυχώς σας βλέπουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη μεγάλη τους πλειοψηφία ως ένα προϊόν το οποίο πουλάει για να έχουν διαφημίσει τα κανάλια τους.
Λίγο πολύ αυτό είναι. Έτσι, και σας χρησιμοποιούν όταν πουλάτε σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Λίγο πολύ αυτό είναι, γιατί όταν έβγαινε ο κύριος Βενιζέλος, και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, Μάκη, όταν έβγαινε ο κύριος Βενιζέλος στο Μέγα, στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη, και είχε βγει επαναλημμένα και θέταμε ερωτήσεις, καμιά ερώτηση δική μας, που είχε γίνει χαμός στο στούντιο της ερωτήσης του ομολογίου, καμιά ερώτηση δική μας δεν απαντήθηκε, απαντάει ο κύριος Βενιζέλος, γιατί αυτός είναι ο πρωτεργάτης του PSI, με τον τρόπο που θέλει, το υπερηφανεύεται, μιλάει μόνος του, έχει από κάτω τους χειροκροτητές τους δικούς του. Ας κάνουν μια συζήτηση. Βαστάει κανείς τι κάνει αυτή τη συζήτηση. Να φωνάξουν τους ομολογίους από τη μια μεριά και τον Βενιζέλο από την άλλη. Και όποιον θέλουν από την άλλη. Όποιον θέλουν πολιτικό. Και να μας πούνε τέτα-τέτα, να βλέπει ο ένας τον άλλον. Να έχουμε ίδιο χρόνο για να μιλήσουμε. Και να μας ακούσουν οι πολίτες. Υπάρχει τέτοια εκπομπή στην Ελλάδα. Υπάρχει δικιά σου εκπομπή, Μάγκη, και κάποιων άλλων ανθρώπων που μας δίνουν βήμα, τους οποίους. Οι οποίες εκπομπές δεν είναι εκπομπές αυτές που θα έρθουν αυτοί οι συγκεκριμένοι πολιτικοί άντρες εντός εισαγωγικών, το άντρες, για να αντιπαρέλθουν μεταξύ με εμάς, με τους ομολογίους, με τον οποιοδήποτε άνθρωπο που εκπροσωπεί το λαό. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πολυφωνία. Και χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω και μέσα από αυτή την πορεία αυτών των χρόνων είχαμε αυτή την γνωριμία και χαίρομαι που συναναστράφηκα και συναναστρέφω με έναν άνθρωπο ο οποίος ακουμπάει στα προβλήματα ανθρώπων της βάσης και τους αφήνει και τους δίνει λόγο να ακουστούν. Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μου, Γιάννη. Το θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μου. Δεν είναι τίποτε άλλο το οποίο με κινεί προς αυτή την προσπάθεια που πρέπει να γίνει, γιατί είναι κοινή για 15.000 οικογένειες. Δεν αφορά μόνο εμένα και κάποιον άλλον που δεν είχαμε αποταμιεύσει. Αφορά όλον τον ελληνικό λαό ουσιαστικά. Έτσι, Γιάννη. Πάντως να πούμε ότι η εκπομπή η δική μας θα μεταδοθεί και στο YouTube, θα δοθεί δηλαδή στο διαδίκτυο και μπορείτε να τη διαδώσετε και εσείς και ο σύλλογός σας και παντού να διαδοθεί για να μαθευτεί σε όλη την επικράτεια το έγκλημα το οποίο έχει γίνει και ότι εμείς είμαστε εδώ για να το τονίζουμε. Να είσαι καλά, Μάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Δεν θα σταματήσει εδώ η δική μας προσπάθεια, να το ξέρεις. Απλά θα τονίζουμε και θα ξανατονίζουμε το έγκλημα της κυβέρνησης και να μην μας το παίζει ότι νοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Είναι και αυτοί και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν καρφώσει στην κυριολεξία πισόπλατη μαχαιριά σε βάρος των Ελλήνων πολιτών, σε βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων και θέλουν να τους πάρουν τα σπίτια σήμερα και την ιδιωτική τους περιουσία. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, ευχαριστώ και πάλι τον Γιάννη Τζολιά, ευχαριστώ στο πρόσωπο του Γιάννη Τζολιά όλους τους ομολογιούχους του Δημοσίου, διότι είμαστε κοντά τους και είναι και αυτοί κοντά μας. Να πω μόνο μία τελευταία λέξη, ότι ένας ετοιμοθάνατος ομολογιούχος λέει τα τελευταία λόγια και ζητάει να τα μεταδώσουμε από την εκπομπή μας. Τώρα που φεύγω από τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω, εκτός από τον Βενιζέλο που με έχει κάνει συνέχεια να πονάω. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι, στην οποία έχουν φέρει τον ελληνικό λαό οι μνημονιακές κυβερνήσεις από το 2010 και εδώ, η κυβέρνηση του Παπανδρέου, η κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου, Παπαδήμου, η κυβέρνηση του Τσίπρα σήμερα, τσακίζουν τον ελληνικό λαό, έντιμους Έλληνες πολίτες που έχουν δώσει το βιός τους, τον ιδρώτα τους και έχουν ρίξει τις αποταμιεύσεις τους στο ελληνικό δημόσιο. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο να τους τσακίσει, να τους πάρει τις αποταμιεύσεις, να τους διαλύσει την κυριολεξία της οικογένειας. Άλλοι άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει, άλλοι άνθρωποι είναι άρρωστοι, πεθαίνουν. Άλλοι άνθρωποι δεν έχουν τα φάρμακά τους να πάρουν. Άλλοι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Χάνουν το σπίτι τους σήμερα εξαιτίας των αθλίων πολιτικών, των αθλίων δοσιλόγων πολιτικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, που ήσασταν κοντά μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Όσα μύθια, τόση αλήθεια» με την Ευγενία Κούκουρα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και αποκαλυπτική συνέντευξη. Γεια σας.